οι Αμερικανοί είναι πλέον εδώ και λίγα χρόνια πολύ προσεκτικοί σε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Έχουν αναλάβει ένα ρόλο, αν θες, συμβουλευτικό. Σε ό,τι αφορά το Σκοπιανό και προς την πλευρά των Σκοπίων, χρειάστηκε να είναι, ιδιαίτερα την Κυριακή το βράδυ, χρειάστηκε να βάλουν κάποια πίεση. Στην Ελλάδα δεν χρειάστηκε να βάλουν, όχι διότι ήταν βολική για να μην παρεξηγηθώ κλπ. Κλπ, έτσι. Αλλά... είχε πάρει την απόφαση η κυβέρνηση αυτή να προχωρήσει σε αυτόν τον συμβιβασμό. Mm-hmm. Για άλλους είναι απαράδεκτος συμβιβασμός, για άλλους είναι πικρός συμβιβασμός, αλλά η σημασία έχει ότι ήταν απόφαση στο πιο υψηλό επίπεδο να προχωρήσουν και να βγάλουν από το τραπέζι των προβλημάτων το Σκοπιανό. Ακούσαμε και προχθές τον κύριο Κοτζιά από τη Μόσια να λέει σειρά έχουν το θέμα το αλβανικό και εκεί υπάρχουν αρκετά προβλήματα και μετά το κυπριακό. Ναι. Λαμβάνομαι λοιπόν με τις δημόσιες δηλώσεις ότι έχουν αποφασίσει να εξαφανίσουν πολλά από τα εθνικά θέματα, αν θες, ή τα εθνικά προβλήματα που υπάρχουν. Κυρίως τα προβλήματα που έχει η χώρα. Mm-hmm. Αντιλαμβάνομαι ότι θέλουν να εστιαστούν μόνο στα θέματα της Τουρκίας. Μια χώρα που αντιμετωπίζει έναν μείζονος σημασίας κίνδυνο από τα ανατολικά της, δηλαδή από την Τουρκία, δεν είναι καλό να έχει αμέτωπα σε άλλα σημεία της περιφέρειάς της. Επομένως, έπρεπε να υπάρξει μια συμφωνία. Το ερώτημα σας όμως, αν αυτή η συμφωνία είναι η καλύτερη δυνατή, θα σας έλεγα ότι θα περίμενα να είναι καλύτερη. Θα επιθυμούσα το όνομα που επελέγει να είναι στα σερβικά, να είναι στην σλαβική γλώσσα και αμετάφραστο. Γιατί τέτοια επιμονή από πλευράς των Σκοπίων και γιατί τέτοια κατανόηση από πλευράς της Ελλάδος, άλλη να είναι ονομασία, άλλη όμως να είναι η ηθαγένεια. Δεν είναι, είναι και λογικά περίεργο και αν θέλετε είναι και πολιτικά παρεξηγήσιμο. Όλοι γνωρίζουμε ότι στην πράξη δεν είναι οι παρενθέσεις αυτές που επικρατούν, είναι τα εκτός παρενθέσεως τμήματα λόγου που υπερισχύουν. Ενώ από δικής μας πλευράς αμέσως δίδεται μια έγκριση για να δρομολογηθούν οι διαδικασίες που θα επιτρέψουν την προσέγγιση της χώρας αυτής στο ΝΑΤΟ και να τηρηθούν τα προβλεπόμενα. Από πλευράς Σκοπίων, από πλευράς Βόρειας Μακεδονίας, έτσι θα την αποκαλούμε πια, αναλαμβάνονται υποχρεώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον.